Το έγκλημα με τις μαγκούρες που σόκαρε το Πανελλήνιο με την αγριότητά του κρίνεται σε δεύτερο βαθμό από το εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, όπου οι περιγραφέ για τον τραγικό θάνατο του Κώστα Προβιδάκη προκαλούν ανατριχήλα. Με πόνο ψυχή η γη του και ο αδελφό του που ξέσπασε στη θέα των κατηγορουμένων περιέγραψαν την εικόνα που αντίκρισαν φτάνοντα στο σημείο τη συμπλοκή. Με τον 51χρονο άτυχο ναυτικό που χτυπήθηκε λισαλέα με μαγκούρε και κλωτσιέ να κοίταται νεκρό με το κεφάλι πολιτοποιημένο από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί. Πρωτόδικα τα δύο αδέλφια που κάθονται στο εδόλιο και ο βοσκό που απασχολούσαν έχουν καταδικαστεί σε ισόβια. Σήμερα απευθυνόμενο σε δικαστέ και ενόρκου, ο βασικό κατηγορούμενο ανέλαβε όλη την ευθύνη, ζητώντα συγγνώμη από την οικογένεια του θύματο αλλά και την οικογένεια του 30χρονου αδελφού του που βρέθηκε στη φυλακή χωρί όπω είπε να έχει ευθύνη για το έγκλημα που εκτελήχθηκε το Μάρτιο του 2014 στο Αντισκάρι. Εγώ μόνο χτύπησα. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια και την οικογένεια του αδελφού μου που είναι άδικα στη φυλακή. Οι συγκατηγορούμενοι του αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στις μαγκουριές που κόστισαν τη ζωή στον Κώστα Προβιδάκη. Παρά την προσπάθεια του 39χρονου να πάρει πάνω του όλη την ευθύνη, η γη του και ο αδελφό του θύματο ήταν κατηγορηματικοί για τη συμμετοχή και των τριών στην επίθεση. Μεταφέροντα στο δικαστήριο περιγραφέ που φέρουν τα δύο αδέλφια και το βοσκό να χτυπούν με μανία όλοι μαζί τον Κώστα Προβιδάκη... με κατσούνε, ξύλα και κλωτσιέ. Θεωρώ και του τρει υπεύθυνου για το φόνο του πατέρα μου. Η ιατροδικαστική έκθεση που είχε συνταχθεί κάνει λόγο για περισσότερα από 40 χτυπήματα με μαγούρε και ξύλα, ενώ πάνω στο πτώμα. Βρέθηκαν ακόμη και αποτυπώματα από αρβίλες. Ο Κώστας Προβιδάκης φαίνεται ότι έχασε τη ζωή του χωρί κανένα λόγο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε με συνοδηγό το γιο του συναντήθηκε σε δρόμο του Αντισκαρίου με το αγροτικό που οδηγούσε ο βασικός κατηγορούμενος με επιβάτη το νεαρό βοσκό. Αίσθηση προκάλεσε η παρέμβαση τη Προέδρου του Δικαστηρίου, η οποία στηλίτευσε το πέπλο σιωπή και συγκάλυψη που, όπω διέκρινε, χαρακτήρισε την κατάθεση ενό από του βασικού μάρτυρε. Ο οποίο χαρακτήρισε στιγμιαίο λάθο τη δολοφονία, αναφέροντα ότι ο βασικό κατηγορούμενο ήταν μεθυσμένο και δεν κατάλαβε τι έκανε. Ντροπή σα, δεν ξέρετε, δεν μάθατε ποτέ με τι τρόπο πέθανε αυτό ο άνθρωπο, γι' αυτό εξακολουθούν να γίνονται αυτά τα πράγματα, γιατί όλοι βγάζουν την ουρά του απ' έξω.